Λοιπόν, πάμε για εγγραφή τελική. Αν τελειώσουμε αυτό το vlog, να κάτσουμε εδώ. Ωραία. Έχουμε διαφορά στην εικόνα πάρα πολύ. Εδώ έχουμε πιο φυσική, εδώ έχουμε υπερφωτισμή. Για να μπορέσουμε να το ισορροπήσουμε. Γιατί είναι δύο, ναι, με ίδιες κάμερες, αλλά και δύο διαφορετικές. Και εδώ νομίζω ότι θα δώσουμε λίγο ISO παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε Sony κάμερα που είναι ISO killer. Οπότε, G-Waves here, βλογκάκι για σήμερα, όπως έχουμε ξαναπεί πιο πριν, εάν θα το έχω βάλει μέσα στο βίντεο, δεν είμαι σίγουρος. Γράφουμε με δύο Sony, με Zeiss 2470 και, με Sigma 30 και τον Stock Kit 1650 αναλόγω στο πλάνο το οποίο έχω τραβήξει για να έχω ένα έμπρος. Λοιπόν, βρίσκομαι στο χώρο τον οποίο έχω κάνει, έχω μάλλον για αποθήκη, ο οποίος ξαφνικά ήρθα χθες και είδα αυτούς τους δύο καναπέδες, μάλλον καναπέ και πολυθρόνα και λέω, λες. Τα παιδιά λέω στο live της προάλλες μου είπαν εξωτερικά γυρίσματα. Εξωτερικά γυρίσματα, λέω τώρα πού. Σήμερα έχει και χάλια καιρό. Βέβαια έχει αυτό το μουντό καιρό, τον οποίο γράφεις πάρα πολύ ωραία. Οπότε λέω, why not. Λοιπόν, με λίγα λόγια ξεκίνησα μέσα στις 10:15 το πρωί να αδειάσω το χώρο γιατί είχε αρκετά. Μπατέρα ύψος. Ωραία. Τεχνικά προβλήματα τα οποία τα λύσαμε. Λοιπόν, μου λέτε, ξεκίνησα μέσα στις 10 η ώρα το πρωί. Να φτιάξω λίγο το χώρο, να φτιάχνω, να κατεβάσω φώτα. Βασικά ξύλωσα όλο το στούντιο. Βασικά ξύλωσα ό,τι είχα και δεν είχα από πάνω και συνεχώς κατεβάζω γιατί όλο για κάτι μου λείπει. Δεν έχω ακόμα και εγώ ιδέα μερικές φορές το πόσα πράγματα χρειάζεται να στήσω αν δεν τα έχεις προκαθορισμένα στη μένα για να κάνεις ένα βιντεάκι. Έχω ανέβει πάνω στο σπίτι μου και έχω κατέβει 50 φορές. Έχω πάει δίπλα στο άλλο το σπίτι άλλες 50 φορές και ακόμα θέλω να δει πραγματάκια. Λοιπόν, αφού ζητήσατε τις προάλλες ένα διαφορετικό βίντεο, είπα και εγώ να το κάνω. Λέω, είδα, λέω, πολυθρόνα κύριε, δηλαδή αριστοκρατική. Και είπα να κάτσω και εγώ εδώ πέρα λίγο έτσι να τα πω. Και αφορμή όλο αυτό, ας πούμε, λέω, γιατί να κάνω, λέω, ένα κλασικό, all-time classic video, ας πούμε, να δείξω μια σειρά ή προνοώ κάτι οτιδήποτε και να μην κάνω έτσι απλά ένα βλογκάκι και να μιλήσω για μένα, για οτιδήποτε τέλος πάντων μου κατέβει στο κεφάλι. Γιατί έτσι μου ήρθε, κάτι να χαλαρώσουμε, αδερφέ, να αλλάξει λίγο το mood μας. Οπότε, λέω, έχω καναπέ, γυρνάω το καναπέ, βασικά σε λίγο παίζει να τον αλλάξω. Και παίρνω και πολυθρόνα και ξεκινάμε, λέω, και στείλουμε ένα LED panel που θα πρέπει να το είδατε πιο πριν. Δεύτερο LED panel, έφερα το softbox το οποίο δεν το βλέπετε εσείς, είναι πίσω από τις κάμερες. Θα σας δείξω ένα. Θα σας δείξω μια φωτό σε λίγο, θα την ενσωματώσω εγώ στο panel. Πόσο είναι μια κάμερα, όπα, πάρτο. Με το softbox, για να τη δείτε. Το έχω βάλει στο τέρμα, χρησιμοποιώ τα δύο πάνελ από εδώ, χρησιμοποιώ δύο κρυφούς φωτισμούς, ένα από εκεί και ένα από εδώ. Βασικά το μεγαλύτερο μου μειονέκτημα είναι ότι είναι ουσιαστικά άδειος ο χώρος, άρα είναι περίεργος ο ήχος, έχει ηχό, έχει αντίγαλο και μετά δεν έχω ρεύμα, οπότε είμαι μπαλατές από το διπλανό σπίτι, τρεις μπαλατές βασικά έπρεπε να ενώσω για να στήσω όλα αυτά. Εδώ κάτω γίνεται πανικός από καλώδια. Με πατέντες έχω στήσει μία κάμερα εκεί, με πατέντες και την άλλη κάμερα εδώ. Και τώρα χτυπάει το τηλέφωνο, κλασικά έχει χτυπήσει 500 φορές σήμερα, οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλω να πω το εξής, που δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Anyway, δεν θέλω να κρατήσω πολύ αυτό το βλογκάκι, ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, μισή ώρα το πολύ. Ουσιαστικά τι έκανα, τα ξαναλέω γιατί είχα ένα θέμα, είχα ξεχάσει να πατήσω REC, οπότε δεν ξέρω καν αν γραφτήκανε. Τοποθέτησα εδώ το grid background που χρησιμοποιώ συνήθως στα live και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή για του λόγου το αληθές έχει κολλήσει η μία η κάμερα για κάποιο λόγο, πρέπει να της κάνω restart
Γιατί σας λέω, δεν είμαι στο φυσικό μου χώρο, οπότε δεν γίνεται να λειτουργούν όλα σωστά. Και ενεργοποίηση πάλι. Πάμε. Γράφει. Ναι, γράφει. Ναι, γράφει, απλά κόλλησε στο preview και να καθίσουμε λίγο από εδώ. Δεν ξέρω καν πώς είναι ο φωτισμός, πρέπει να το τσεκάρω μετά. Τι έλεγα. Anyway, χρειαζόμασταν πολλά πράγματα. Σας λέω, έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ πίσω το background. Λευκός ο τείχος, αναγκαστικά δεν μπορώ να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατέβασα 1, 2, 3, 4, 5 φώτα μου λείπουν, αλλά 2 δεν μπορώ να τα ξυλώσω από εκεί που είναι. Οι δύο μου κάμερες 6.000 και οι 6.300. Το λάπτοπ το οποίο το έχω εκεί συνδεδεμένο και ένα κάρο καλώδια. Και βασικά, αν αυτός ο χώρος ήταν, ας πούμε, στούντιο, είναι περίπου στα 10 τετραγωνικά αυτό που βλέπετε. Εσείς βλέπετε βέβαια μια γωνία. Αναγκαστικά πρέπει να έχεις ή αρκετά wide φακούς ή άλλη διάταξη για να μπορέσεις να τραβήξεις αυτό που θέλεις. Εγώ τώρα δεν ξέρω καν αν θα κρατήσω αυτή τη διάταξη. Έτσι απλά τα αίσθησα. Δηλαδή για το επόμενο βίντεο το οποίο θα σας ανεβάσω. Το οποίο για μένα, όπως προείπα ξανά και πριν από λίγο, αν το έχω βάλει, απλά θα ξαναλέω γιατί δεν ξέρω αν το έχω βάλει μέσα στο βίντεο. Θα είναι λίγα λεπτά μετά, few moments later, ενώ για σας μπορεί να είναι μία εβδομάδα, 10 μέρες, ας πούμε. Είναι καλή φάση γιατί θα μπορούσα, ας πούμε, να παίξω τύπου φάση καλεσμένος και έτσι και αυτό, να κάθομαι, ας πούμε, από εδώ πέρα, άλλος να κάθεται από εκεί ή, ας πούμε, ξέρεις, να το παίξουμε στη φάση εγώ εδώ, ας πούμε, και να είμαι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε να σας συστήσω τον κύριο Γουδέλη G-Vapes εγώ. Καλησπέρα σας, κύριε Γουδέλη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλώς με καλέσατε στην εκπομπή. Χαίρομαι πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε και εγώ και εγώ χαίρομαι. Και θα μπορούσε κάπως έτσι να είναι η φάση, ας πούμε, καλεσμένος guest της ορίς και αυτά, ας πούμε, να έρθει ο G-Coils, να έρθει ο Γουδέλης, να έρθει ο G-Vapes, να τα λέει μαζί. Και κάτι σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα ήθελα να πω και να αναφέρω αφού κάνω τζουλά. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η όλη φάση, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να την καθιερώσω, δεν είναι και εύκολο, γιατί σας λέω πρέπει να έχω ένα δεύτερο setup στημένο εδώ. Ακούω πολλές πληροφορίες τώρα τελευταία. Βασικά, όλο αυτό σήμερα σας ξαναλέω το κάνω και λέω σας ξαναλέω γιατί είπα δεν ξέρω αν τα έχω βάλει στο βίντεο, αν τα έχω καταγράψει. Γιατί ήθελα να σας δείξω το πόσες ώρες και τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να στήσουμε και να κάνουμε ένα βίντεο όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι του creation, ας πούμε. Και ναι, να μου πεις μεγάλες, στήσε ένα χώρο και είχε το μόνιμο εκεί πέρα και μη μας πρίζεις εμάς τα όμπαλα. Οκ, σύμφωνοι, αλλά δεν τον έχουμε. Άρα για να στήσουμε χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλο αυτό το οποίο κάνουμε, εγώ συνήθως unscripted χωρίς σενάριο, απλά γράφω και έτσι πάει. Χρειάζεται χρόνος. Αφήστε το μοντάζ μετά. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά θα πρέπει μετά να μαζευτούν και να πάνε στη θέση τους. Οπότε, χρειάζομαι το feedback και την ανταπόκριση τη δικιά σας. Γιατί? Γιατί όλο αυτό, δεν βολεύομαι κιόλας, όλο αυτό ουσιαστικά δεν το κάνω τσάπα. Πρώτα απ' όλα, σε λίγο, στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω κάτι που μου έχει στείλει κάποια εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία. Άρα σημαίνει ότι εγώ πήρα κάτι για να κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα, το αν σας πούμε π.χ. δεν σας αρέσει όλο αυτό που κάνω, ξέρεις κάτι, απεγγραφή από το κανάλι, δεν το βλέπεις, it's ok, that's it, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν κατηγορεί κανείς κανέναν. Ναι. Σε σένα μιλάω, εσύ εκεί ειδικά που βλέπεις αυτή τη στιγμή, γιατί θα πεις ότι δεν είσαι εγγεγραμμένος και δεν το παρακολούθησα, αλλά το έχεις δει. Λοιπόν, θα μπορούσες να μην ασχοληθείς καν, αλλά σου αρέσει και σας αρέσει γενικά σε κάποιους, ας πούμε, να σχολιάζετε και να μιλάτε πίσω από την πλάτη των άλλων, οτιδήποτε μπορεί να κάνει οποιοδήποτε creator. Λοιπόν, γιατί creator θεωρείται οποιοδήποτε δημιουργεί κάτι. Λοιπόν, ας μην το πάμε τώρα ποιος είναι σκηνοθέτης και ποιος δεν είναι και παπαριές και ποιος μας έφερε το φως το αληθινό. G-Vapes μας έφερε το φως το αληθινό εδώ και 1,5 χρόνο και περίπου και έχουμε δει λίγο ποιότητα επιτέλους στο αθμιστικό YouTube. Λοιπόν, ποιότητας προς την εικόνα, χρώματα, ήχους και τα σχετικά, έτσι μην γελιόμαστε. Μην έχουν ψευδαισθήσεις κάποιοι. Οπότε όλοι αυτοί οι κάποιοι τέλος πάντων οι οποίοι κάθονται και συζητάνε πίσω από την πλάτη του καθενός δημιουργού
για το δημιουργικό του και τη δημιουργικότητά του, την οποία βάζει όλη του την τέχνη ίσως για να μπορέσει να βγει αυτό το αποτέλεσμα ή μπορεί να το κάνει πλάκα για την πλάκα του. Ένα πράγμα ζητάω, είναι σημαντικό να λέτε σωστά το όνομά μου. Easy Vapes ή Γουδέλης Σπύρος. Γουδέλης Σπύρος. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι. Το συζητάτε, το συζητάτε, το κάνετε. Και για να το κάνετε αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά. Γιατί αποκλείεται να κοροϊδεύετε μονίμως αυτά που κάνω. Δεν θα τα κοροϊδεύατε αν δεν καθόσασταν να τα βλέπετε. Τα βλέπετε και εντάξει, okay, μεταξύ μας είμαστε τώρα, ξέρουμε τι γίνεται. Και εσείς ζηλεύετε κάποια πράγματα από αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι, που δεν μπορείτε ίσως να τα κάνετε εσείς, ή που δεν σκεφτήκατε να τα κάνετε εσείς, ή που δεν μπορείτε απλά να τα κάνετε. Γιατί δεν γράφει η φάτσα σας. Γιατί δεν έχετε το λέγει. Σημαντικό όμως, αν δεν λέτε σωστά το όνομά μου, θα νομίζω ότι μιλάτε για κάποιον άλλο. Για κάποιον άλλο μάλλον. Και είναι κρίμα. Τόσο σκόπος δικό σας να σχολιάσετε και να κράξετε, να χλεβάσετε πίσω από όλο αυτό τέλος πάντων, αδερφέ, και να ασχοληθείτε και να πάρετε να χάσετε μία μισή ώρα, 30 λεπτά, 20 δευτερόλεπτα, όσο είναι αυτό. Πείτε τουλάχιστον το όνομα σωστά, να ξέρει και ο συνομιλητής σας ή η ομάδα που μιλάτε, κυρίως Messenger και τέτοια, ή εκεί που μαζευόσαστε τέλος πάντων και τα λέτε μεταξύ σας στα ατμοκαφενεία, να ξέρει και ο υπόλοιπος ο για ποιον μιλάτε. Μην παίρνει άλλο τις προβολές και τα views, μην παίρνει άλλο το. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Γιατί σπαταλάτε το χρόνο σας. Χρόνο σαν και αυτό που σπαταλάω εγώ. Οπότε, γατάκια, Γουδέλης Σπύρος ή G-Vapes. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου δεν υπάρχει εγώ. Είναι το πιο σωστό που μπορείτε να κάνετε. Οι υπόλοιποι δε όμως οι οποίοι θέλετε να παρακολουθείτε όλο αυτό και να αλλάξουμε λίγο κάμερα και να αλλάξουμε λίγο προφίλ, δεν ξέρω κάτι σε κάποια κάμερα κοιτάω, έτσι κι αλλιώς θα τα γράψω μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το support και τη στήριξη, αυτή η λίγη που έχετε μείνει και ακόμα περιμένετε να ανεβάσω βίντεο, γιατί και εγώ περιμένω ακόμα να ανεβάσω βίντεο, και εγώ δεν ξέρω πότε θα ανεβάσω βίντεο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Εσείς κάποια στιγμή θα το δείτε αυτό το βίντεο, θα δείτε και το επόμενο, δεν ξέρω πότε, που και πώς. Ήδη το έχω γράψει βάσει του χρονικού περιθώριου που θα βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο. Άκουσα τον πάφος. Δεν πίνω πάφος. Κάτι πρέπει να ακούσω. Anyway, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο το οποίο κάνει support σε όλο αυτό. Όλο αυτό το feedback το οποίο μου δίνετε. Και τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα βλογκάκι το οποίο εγώ ήθελα να πω ό,τι ήθελα να πω, έτσι απλά όμορφα και ωραία, και σε όποιον δεν αρέσει, that's it, it's okay, είναι φυσιολογικό, δεν γίνεται να είστε όλοι εγώ. Οκ, εντάξει, θα χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι διαγωνιστικό βίντεο, οπότε, όχι, παίζει να ανεβάσω πρώτα τον διαγωνισμό και μετά αυτό, δεν ξέρω τόσο πάντων, όποιο είχα ανεβεί ή πριν ή μετά, υπάρχει διαγωνιστικό βίντεο, βίντεο διαγωνισμού, το οποίο καλείστε να λάβετε μέρος με τα ανάλογα βήματα και τα σχετικά, δεν θα σας τα πρίξω πάλι, οπότε... Τα λέμε την επόμενη φορά και μην ξεχνάτε, κάθε Τρίτη live. Κάθε Τρίτη όμως. Δεν θα λείψουμε. Και θα πάμε διακοπές στο καλοκαίρι. Δεν θα πάμε διακοπές στο καλοκαίρι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πάμε στο χωριό. Μπούμ, GVFC here. Θα έκανε μια τζούρα τώρα έτσι να ποτίσω όλο το χώρο για να σβήσουμε, αλλά... Είναι μακριά οι κάμερες. Πρώτη φορά γράφω έτσι βλογκάκι, μάλλον έχω πάρα πολύ πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό και έχω γύρω στα 2 μέτρα την μία την κάμερα την άλλη και γύρω στο 1,5 μέτρο την άλλη. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει, με ευχαριστεί. Μάλλον θα το καθιερώσω και θα το κάνω στο στούντιο εδώ και θα βάλω και ένα φως μεγάλο από πάνω. Λοιπόν, κατάκια, τα λέμε την επόμενη φορά. GVAPES is here. See you next time. Let's visit the other one.